Για να χαλαρώσουμε λίγο την κουβέντα, στη σειρά Μπάρτσα Ζενίτ, λίγο έλειψε να γίνει το μπαμ και να έχετε αντίπαλο στον ημιτελικό τη ρωσική ομάδα στην Κολονία και να ξανασμίξουν τα εδόνια. Γελάς. Εννοώ ότι θα είχαμε φίλια διαμάχη στους general manager, η οποία θα παρέπεμπε στους αγώνες Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, Μάνος Παπαδόπουλος εναντίον Χρήστος Σταυρόπουλου. Αυτό έλεγα στο Μάνο Αντώνη. Λέω, φαντάσου να προκριθούμε στο Final Four και να ψάχνουμε πού θα γίνει η κλήρωση για να πάμε και οι δύο να πλακωθούμε. Ναι, όχι. Μιλούσαμε με τον Μάνο και μάλιστα ήταν από τους πρώτους που με πήρε τηλέφωνο για να με συγχαρεί. Γιατί και αυτοί κάνανε μια απίστευτη πορεία φέτος. Και λόγω του προπονητή, γιατί ο Τσάι Πασκουάλ είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής, αλλά και ο Μάνος έχει την εμπειρία και φέρανε αυτή την ομάδα. Μπορούσαν, στις λεπτομέρειες πιστεύω ότι κρίθηκαν αυτά τα παιχνίδια, θα μπορούσαν αυτή τη στιγμή να είναι ο αντίπαλός μας στο Final Four, σίγουρα. Γενικά συζητήσατε καθόλου φέτος με τον Μάνο Παπαδόπουλο όταν βρεθήκατε στους αγώνες μεταξύ των ομάδων σας για το πώς έχει αλλάξει η ζωή σας? Εσύ έκανες πρώτο το βήμα και βρέθηκες ένα χρόνο νωρίτερα εκτός Ελλάδας. Ακολούθησε εκείνος. Μοιραστήκατε, ρε παιδί μου, την ενδεχόμενη φθορά που σας δημιούργησε όλα αυτά τα χρόνια η κόντρα του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό? Σίγουρα, γιατί ξέρεις, τελικά τώρα το καταλαβαίνεις ότι έχανες την ουσία. Την ουσία για αυτό που είσαι σε μια ομάδα. Εγώ νιώθω ότι πραγματικά τώρα ασχολούμαι με πιο ουσιώδη πράγματα, ασχολούμαι με την ομάδα μου και δεν αναλώνομαι με καταστάσεις που τελικά μόνο σε φτύρουν. Και με τον Μάνο που βρεθήκαμε στη διάρκεια των παιχνιδιών που παίξαν οι ομάδες μας. Εντάξει, πιστεύω ότι, αυτό θα το πει και ο ίδιος, αλλά πιστεύω ότι και αυτός το ίδιο διαισθάνεται, ότι είναι πολύ διαφορετικά και άλλο πια, άλλη πια η μπασκετική ζωή και των δυο.